Ένα μολύβδινο βλήμα με οριχάλκινο περίβλημα μήκους 9 χιλιοστών αφαίρεσαν οι γιατροί της νευροχειρουργικής κλινικής του Γεώργιου Γεννηματάς από το κεφάλι του 33χρονου κριτικού, που δέχτηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου επίθεση από το σκληρό πιστολέρο στο Γκάζι. Από χθες που έκανε το χειρουργείο δεν έχω καμιά ενημέρωση για το τίποτα. Αυτό είναι στάνταρ, δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Για το τίποτα έγινε. Αυτοί δεν ξέρω, φοβηθήκανε, τριγήτανε, μαστουρωμένοι ήτανε, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Για τα παιδιά δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό που έγινε. Τίποτα, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Δεν υπήρχε λόγος ούτε να διαπληκτούν, δεν υπήρχε λόγος κανένας. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής, με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες για την υγεία του νεαρού πατέρα δύο παιδιών, που πριν από δύο εβδομάδες ντύθηκε γαμπρός και εδώ και τέσσερις μέρες δίνει μάχη για τη ζωή του. Εγώ δικαίωση θα ένιωθα αλλιώς, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ. Σε καμία δικαίωση δεν νιώθω όταν έχω δύο παιδιά. Εσφαίρεσε το κεφάλι στο νοσοκομείο. Εγώ το παιδιά μου να γίνει καλά θέλω. Τίποτα άλλο. Όπως τονίζουν οι γιατροί, οι βλάβες που του προκάλεσε το τραύμα θα εκτιμηθούν άμεσα και ανάλογα με τις εξετάσεις θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Καλά τα νέα για τους άλλους δύο τραυματίες του επεισοδίου. Ο μυαλό μου πει ότι είναι αβογείδωτο το να σκοτώσει. Είναι απίστευτο. Ούτε ταινία. Ο 28χρονος αδερφός του βαριά τραυματία και ο φίλος τους, επίσης 28 ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γεώργιος Γεννηματάς, αλλά πλέον σε κανονικό θάλαμο νοσηλείας και με ήπια τραύματα, με την υγεία τους να μην εμπνέει καμία ανησυχία. Άκαρπες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 37χρονου πιστολέρο. Ο άνδρας που δεν δίστασε να αιματοκυλήσει τον γκάζι πυροβολώντας εν ψυχρό την παρέα των κριτικών είναι γνώριμος των αρχών με εμπλοκή σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας και ναρκωτικών. Το σοκαριστικό βίντεο αποτυπώνει τη σκληρότητα του κακοποιού που έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε 4 φορές για ασήμαντη αφορμή και έφυγε ανενόχλητος από την οδό Ιάκου στο Γκάζι, αφήνοντας πίσω του τραυματισμένου στο κεφάλι να κοίτονται στο οδόστρωμα τους 3 νεαρούς άνδρες. Στη δολοφονική επίθεση στο Γκάζι είχαμε σύλληψη στην ουσία, διότι αναγκάστηκε να έρθει εκεί που ήρθε του ενός και βρισκόμαστε στο κατόπι και στο κυνήγι και του δεύτερου. Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν σκληρό ποινικό και επιμένουν ότι βρίσκονται στα ίχνη του, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο πιστολέρο βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα και αναζητούν το κρυσφύγετό του. Ο άνδρας με το δερματινό μπουφάν που φαίνεται στο βίντεο να γρονθοκοπεί ένα μέλος της παρέας των κριτικών βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας. Η τραγική αυτή εξέλιξη ενός φραστικού επεισοδίου ήταν αποτέλεσμα πράξης άλλου προσώπου και όχι του ιδίου. Ο εντολέας μου ούτε γνώριζε την ύπαρξη του όπλου εντός του αυτοκινήτου, ούτε μπορούσε να φανταστεί την ύπαρξή του. Σε βάρος του 33χρονου που απασχολεί τις ελληνικές αρχές από το 2008 και έχει εμπλακεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ βρίσκεται εκτός φυλακών με περιοριστικούς όρους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη.